Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι έτσι κι αλλιώς μπήκαμε, διανύουμε την δεύτερη περίοδο του κορονοϊού. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να κουνά το δάχτυλο, λέγοντας συνεχώς στο λαό για την ατομική ευθύνη που έχει. Εμείς βέβαια από την πλευρά των εργαζομένων έχουμε να πούμε ότι όντως υπάρχει ζήτημα τήρησης των ατομικών μέτρων προστασίας, αλλά εκείνο που πρέπει να δηλώσουμε και εκείνο που ουσιαστικά εμείς βρισκόμαστε εδώ για να πούμε είναι ότι τη συλλογική κρατική ευθύνη που πρέπει να υπάρχει όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο που βάλαμε για την ένταξη των υγειονομικών στα βαριά και ανθυγιεινά, δεν είναι από μόνο του ένα στοιχείο που παλεύουμε, έτσι. Ερχόμαστε να συμπληρώσουμε μια σειρά ζητήματα που έχουν σχέση να κάνουν με τη λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση είπε ότι το ενίσχυσε, αλλά στην ουσία δεν το ενίσχυσε. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Με 4.500 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, αυτός ο αριθμός παίζει τελικά, δεν ξέρουμε πόσους είναι. Είναι σταγόνα στον ωκεανό όσον αφορά τη λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Η υποστελέχωση, η βαθιά, η υπολειτουργία στη ΣΜΕΘ που έγινε προηγουμένως και η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Οι ίδιοι τα δικά του στοιχεία λένε για 30% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλυμμένα σε κρεβάτια ΜΕΘ. Αν υπολογίσουμε ότι αυτό που συνέβη στην προηγούμενη περίοδο στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, που τα συστήματα υγείας έγιναν φύλλο και φτερό, να υπολογίσουμε ότι εδώ δεν θεωρούμαστε ανεπτυγμένοι χώρος από αυτές, μάλλον το σύστημα υγείας θα γίνει φτερό στον άνεμο. Κακά τα ψέματα, η υποστελέχωση είναι μεγάλη, δεν είναι μόνο ο νοσηλευτής που θα έρθει. Εκείνο που ζητάμε είναι ότι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν στη ΣΜΕΘ, σε τμήματα τα οποία χρήζουν άμεση και επίγουσης αντιμετώπισης, όπως είναι και τα ΤΕΠ, δεν είναι μόνο μια πρόσληψη τυπική. Είναι προσλήψεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες. Άρα είναι έτοιμο, και αυτό είναι το ερώτημα, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε περίπτωση καραντίνας μιας ΜΕΘ, αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί εκείνο το νοσοκομείο. Εμείς λέμε με σιγουριά όχι. Το πρώτο που θα γίνει είναι να καταργηθούν τα κρεβάτια που ήδη υπάρχουν. Γιατί δεν είναι εύκολο ένα τμήμα όπως είναι η ΜΕΘ, όπως είναι τα επίγοντα, να καλυφθεί από το ήδη υπάρχουν. Αυτό όσον αφορά τη ΜΕΘ. Πάντως υπάρχει η αύξηση των ανθρώπων που μπαίνουν στη ΜΕΘ στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Σαφώς υπάρχει αύξηση. Βέβαια, εδώ θα δούμε κι άλλα και θα ακούσουμε έτσι από στελέχη της κυβέρνησης να μας λένε ότι δεν είναι ο ίδιος αριθμός που εισάγονται όπως ήταν προηγουμένως. Οψόμεθα για το τι θα γίνει. Αν δούμε ότι αυτό το διάστημα μέσα στον Αύγουστο πέθανε ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπου μας σε σχέση με το προηγούμενο πεντάμινο, αντιλαμβανόμαστε ότι μπροστά τα βλέπουμε τα πράγματα. Ζήτημα της υποστελέχωσης δεν είναι μόνο στη ΜΕΘ, είπαμε είναι υποστελέχωση όλου του συστήματος υγείας. Άλλο πρόβλημα που θα πρέπει να δούμε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κοιτάξτε να δείτε, ένας κόσμος ο οποίος ψάχνει απεγνωσμένα να κάνει το τεστ του COVID δεν μπορεί να το κάνει στην πρωτοβάθμια γιατί δεν υπάρχει. Η προηγούμενη περίοδος απέδειξε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχε καταστεί ως θεατής. Μπήκε σε μια απραξία. Γιατί όχι συνειδητά από εργαζόμενους, αλλά από μια συνειδητή πράξη της κυβέρνησης. Τι έλεγε η τρίτη και η τέταρτη είπε? Μετέφερε προσωπικό από τα περιφερειακά ιατρεία της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και αλλού και τα πήγε στα κέντρα υγείας και από τα κέντρα υγείας τα πήγε στα νοσοκομεία. Έτσι καλύπτεται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας για να μην έχουμε τις αυταπάτες μας.